Περιφερειακή σύνθεση είναι η νέα νικηφόρα πορεία που θα χαράξει την επόμενη μέρα το καλύτερο αύριο στην περιφέρειά μας. Ο Σόλος με τον Χριστόφλο τον Ψίδη επικεφαλής θα περάσουμε πραγματικά σε ένα καλύτερο αύριο με τη δύναμη όλων των συνυποψηφίων και των ανθρώπων που θα μας στηρίξουν και περιμένουμε και επιδιώκουμε από την προεκλογική αυτή περίοδο. Όπως είδατε και στη σημερινή εκδήλωση, η Περιφερειακή Σύνθεση μιλάει με τους πολίτες και όχι για τους πολίτες. Ήταν μια συνάντηση η οποία αναλύσαμε τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα τα οποία θα διοικήσουμε την περιφέρειά μας από την 1 Σεπτέμβρη. Είναι μια παράταξη η οποία όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε το καλό για την περιφέρεια και να φύγουμε από την τελευταία θέση των περιφερειών, των φτωχότερων περιφερειών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα λόγια είναι περιτά μετά από αυτή την θυελώδη ομιλία σε μια κυριολεκτικά θριαμβευτική παρουσίαση που έγινε σήμερα. Υπήρχαν κάποιες λέξεις κλειδιά όπως ανάπτυξη, ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν είναι τετριμένα, είναι τα σύμβολά μας. Μίλησε για ανάπτυξη και στη μειονότητα. Ανέφερε ότι η μειονότητα από την οποία προέρχομαι δεν είναι το πρόβλημα της περιοχής, αλλά είναι η λύση για τα προβλήματα της περιοχής. Είναι αρχές οι οποίες κυριολεκτικά με εκφράζουν και για αυτές θα αγωνιστώ κι εγώ. Στόχος μας είναι πραγματικά να αναδείξουμε αυτό το ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο υπάρχει στην πρωτεύουσα της περιφέρειάς μας και να το εξαπλώσουμε σε ολόκληρη την περιφερειακή, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές οι οποίες έχουν γίνει βήματα. Θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα που θα δημιουργήσουμε μια περιφέρεια για όλους με ίσες ευκαιρίες, με ίση πρόσβαση, όχι μόνο πρόσβαση κίνησης, αλλά και πρόσβαση σε όλες τις δομές και σε όλες τις υπηρεσίες. Τον κύριο Τοψίδη τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια με την ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και με αυτή την ιδιότητα συνεργαστήκαμε για να μας φέρει τα εργαστήριά μας σε επαφή με εταιρείες παραγωγικές του Εύρου και όχι μόνο του Εύρου, όλης της περιφέρειας. Αυτό ήταν κάτι πολύ γόνιμο και αυτό που θαύμασε ο κύριο Τοψίδη ήταν η αποτελεσματικότητά του και η άμεση δράση. Ήταν για μένα η ευκαιρία να βάλω το λιθαράκι μου στον αγώνα της αντίστασης κατά της φθοράς. Δηλαδή, θεωρώντας ότι ζω σε μια κριτική περιοχή και σε ένα κριτικό νομό και σε μια κριτική περιφέρεια γενικότερα, βλέπαμε να περνούν τα τρένα των ευκαιριών και της ανάπτυξης και πολύ απλά μπαίναμε θεατές. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, έχοντας εμψυχώσει αυτό το όραμα μέσα από τον κατάλληλο ηγέτη, να βγούμε μπροστά νέα άτομα με πλούσια βιογραφικά, με εμπειρία στον εργασιακό μας χώρο, από όλα τα πεδία της εργασίας, γιατί όλοι είναι εργαζόμενοι και όλοι έχουν παλέψει για τον τόπο αυτό. Έχουμε κάνει οικογένειες εδώ, περιουσιακά στοιχεία, εργασιακή ταυτότητα. Δίνεται τώρα η ευκαιρία να βγούμε μπροστά και να παλέψουμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Μαζί θέλουμε να πάμε την περιφέρεια ένα βήμα μπροστά στην παιδεία, στην υγεία, στην κτηνοτροφία, στη γεωργία. Είναι μια αδικημένη περιφέρεια και είμαστε όλοι μαζί εδώ ενωμένοι και δυνατοί για να πάμε ένα βήμα μπροστά και να είμαστε σε μια τροχιά ανάπτυξης, γιατί το αξίζουμε. Όπως είπε και ο κύριος Τοξίδης, έχουμε πόρους, έχουμε ιδέες, θα αξιοποιήσουμε τις καινοτομίες και είμαι σίγουρος θα τα καταφέρουμε. Νέοι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε νεολαίοι που είπε και ο αρχηγός. Θέλουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το γενικότερο καλό. Η υποψηφιότητα στην περιφέρεια ήρθε μετά από την πρόταση του κυρίου Τοψίδη, την οποία την επέλεξα γιατί για μένα ήταν ένα συνδυασμός πολύ σημαντικών κινήτρων, όπως το γερό επιχειρηματικό προφίλ που παρουσιάζει διαχρονικά, είτε από τη θεσμική του πλευρά, είτε ως επιχειρηματίας. Και επίσης ως γνώσης αγοράς, γνωρίζοντας όλες τις στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης, όλες τις δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε δήμο νομό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του καθενός, μπορεί και πιστεύω ότι μπορεί να καταστήσει την περιφέρεια ως μοχλό ανάπτυξης και της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας. Τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη τον γνωρίζω ως πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον τιμώ για την αποτελεσματικότητά του. Μοιράζομαι τα οράματά του και θα αγωνιστώ και εγώ με τις δυνάμεις μου για αυτά. Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, μεγαλώσαμε σε αυτόν τον τόπο και θα αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο, γιατί το αξίζει. Ήταν γεγονός ότι τα τρία χρόνια που πέρασαν υπήρχαν πολλές οι ελλείψεις, πολλά τα πισωγυρίσματα. Έτσι λοιπόν
ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήμουν με την προηγούμενη κατάσταση και το κρίσιμο το μέτριο. Ο Χρυσόδωρος ο Τοψίδης και ο συνδυασμός, η περιφερειακή σύνθεση και όλη η ομάδα η οποία παρουσιάζεται σιγά-σιγά, είναι μια ομάδα η οποία εκφράζει το αύριο, εκφράζει την ελπίδα, έτσι ώστε να πάμε την περιφερειά μας εκεί που της αξίζει. Έχουμε τις δυνατότητες, υπάρχουν και οι πόροι, πρέπει να επενδυθούν σωστά και να επενδυθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. Συμμεριζόμαστε το όρομα του κυρίου Τοψίδη και μας έπεισε από την πρώτη στιγμή για τα σχέδια που έχει για όλη την περιφέρεια. Ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάμε και σίγουρα θέλουμε να το αναπτύξουμε για όλη την περιφέρεια. Στη Θάσο υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ακόμα, αλλά και σε όλους τους νομούς της περιφέρειάς μας. Θα προσπαθήσουμε για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και να ξεκινάει νωρίτερα και να τελειώνει αργότερα. Και σαφέστατα πρέπει να υπάρξει οργανωμένη και σωστή προβολή όλης της περιφέρειας για να γίνει γνωστή ευρύτερα στην Ευρώπη.